Γεια χαρά σε όλους τους φίλους του bulemi.com. Είμαι εδώ με μία voice coach, την πιο δυνατή και την πιο σημαντική αυτής της περίοδου, με τη Σαλίνα. Καλησπέρα. Και μία απίστευτη τραγουδίστρια. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι που είμαι στην παρέα. Καλώς σε βρήκα, καλώς τα λέμε. Καλώς είχαμε κανονίσει καιρό πριν πολύ να τα πούμε. Ευτυχώς μας δόθηκε το ευκαιρία. Ευτυχώς μας δόθηκε ευκαιρία, πραγματικά, και τα καταφέραμε. Και τα καταφέραμε στην διάρκεια ενός φαντασμαγορικού, μπορώ να πω έτσι, μουσικού talent show, ναι, που έχει αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο. Ναι, πραγματικά είναι ένα πολύ ωραίο show, δηλαδή από αυτά που χρειάζονται στην ελληνική τηλεόραση. Mm-hmm. Και είμαι σε μια ομάδα που γενικά έχει πάει πολύ καλά και είμαι χαρούμενη που έτσι συμμετείχα με τον τρόπο μου σε αυτό το show. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία, νομίζω, για όλους. Κουραστική από τη μία, αλλά πολύ ιδιαίτερη. Έξω, ήταν όλο μουσική και αυτό είναι το στοιχείο μου. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε τώρα, επειδή το γύρισμα γίνεται στην περίοδο του ημιτελικού, ότι έχουν περάσει τα δύσκολα, αλλά τώρα ήδη οι δύο τελευταίες εκπομπές, ήδη τα δύο τελευταίες σου, είναι τα περισσότερο δύσκολα. Τα δύσκολα έχουν περάσει, η αλήθεια mm-hmm. είναι. Τα δύσκολα ήταν τα διπλά show, τρίτες Παρασκευές και τα διπλά κομμάτια. Mm-hmm. Που βγήκε όλη η κούραση, είχαμε πολύ λίγο χρόνο και πολύ πολύ δουλειά, περισσότερη δουλειά από όσο είχαμε συνηθίσει στην αρχή. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία, έχουν δρομολογηθεί τα πράγματα και μένει ουσιαστικά το σημερινό live και ο τελικός, ο οποίος θα έχουμε μία εβδομάδα έτσι. Να χαλαρώσουμε και λίγο, ναι. Θα είναι η πρώτη εβδομάδα, γιατί ήμασταν, σου λέω, τρίτη Παρασκευή. Ναι. Οπότε τώρα θα κρυθούν τα πράγματα σήμερα και μετά. Εντάξει, ο τελικός θα είναι μια γιορτή. Ο τελικός, ναι, όντως, πραγματικά. Έχουν περάσει πόσοι καλλιτέχνες, πραγματικά, από τότε που ξεκίνησες, για να... Τέσσερις καλλιτέχνες ήσουν και πριν στα... Η αλήθεια είναι, ήμουνα πολύ πριν στα pre-casting, mm-hmm. όπου βλέπαμε πάρα πολύ κόσμο και Κύπρο και εδώ για να καταλήξουμε τέλος πάντων στους βασικούς και μετά να πάμε στο bootcamp με τους 100 για να επιλέξει ο κάθε κριτής μια δεκάδα, να επιλέξουν τέλος πάντων 4 δεκάδες και μετά να γίνουν τα chair challenge. Εμείς δηλαδή από την αρχή και ήταν μια πολύ... ήταν μια διαδρομή έτσι πολύ ιδιαίτερη. Πολύ ιδιαίτερη, όμορφη και πραγματικά φέτος το επίπεδο ήταν πάρα πολύ δυνατό. Οι φωνές ήταν ξεχωριστές η μία με την άλλη. Και φωνές με προσωπικότητα και άνθρωποι με προσωπικότητα. Ναι. Και έντονη προσωπικότητα. Πραγματικά. Αλλά αυτό είναι το γοητευτικό. Ναι, βέβαια. Δηλαδή, εγώ είμαι ο άνθρωπος που γενικά γοητεύομαι με τις ιδιαίτερες προσωπικότητες και με τις ιδιαίτερες φωνές. Mm-hmm. Είσαι στην ομάδα του Γιώργου Θεοφάνους. Ναι. Κρατάς τα ενία. Με τα αγόρια μας, ναι, τα 125. Έτσι ακριβώς. Και γενικά δέσαμε πάρα πολύ με τα παιδιά. Νιώθω ότι ήταν έτσι μια πενταήμερη συνεχόμενη. Γιατί είναι μέσα στην τρέλα, μέσα στην ενέργεια. Αλλά είναι άτομα που δουλεύουν, έχουν όρεξη και πολύ ταλέντο. Ποιος ήταν από όλους τους καλλιτέχνες μέχρι στιγμής, εκτός που σε δυσκόλεψε πάρα πολύ ιδιαίτερα, και με ποιον ήταν τα πράγματα λίγο πιο χαλάρα? Δεν χρειάστηκες να πιέσεις? Ξεκινήσαμε με τους τέσσερις. Το πρώτο live έχασε κάθε ομάδα ένα παίκτη. Ναι. Και ουσιαστικά το πιο πολύ καιρό, γιατί μετά έφυγε ο Αντώνης ο Φωκάς, ναι, στο τρίτο live, αν δεν κάνω λάθος. Και από τότε είμαστε με τους δύο, τον Ιαν και τον Λέοντα, ναι, που είναι ένας και ένας. Ένας και ένας, στο είδος του, ναι, είναι. Δεν μπορώ να πω ότι με δυσκόλεψε κάποιος από τους δύο. Είναι πολύ καλά παιδιά. Γενικά ακούνε, δουλεύουν, αγαπάνε πάρα πολύ αυτό που κάνουν. Αγαπάνε τη μουσική, η ζωή τους είναι μουσική. Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να αγαπάνε τη μουσική και να... Ακριβώς. Και νομίζω ότι τα πράγματα ήταν απλά, δεν ήταν δύσκολα. Ίσως με τον Ιαν πιο πολύ να ταιριάζουν τα μουσικά μας ακούσματα, είναι του ξένου ρεπερτορίου. Αλλά και με τον Λέοντα βρήκαμε κοινούς κώδικες, μάθαμε να δουλεύουμε από την αρχή που είχαμε τη μία εβδομάδα μεθοδικά και φορά τη φορά εξελισσόταν, δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα έκανε τεράστια πορεία, δηλαδή ξεκινούσε εκεί και έφτανε mm-hmm. να κάνει την εξέλιξη. Δυσκολευτήκαμε λίγο όταν δεν είχαμε το χρόνο και είχαμε δύο κομμάτια, εκεί λίγο ίσως δυσκολευτήκαμε, αλλά για να είμαστε εδώ
σημαίνει ότι όλα πήγαν καλά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Με τον Ιαν, κάνατε την κίνηση να πει ελληνικά κομμάτια. Με τον Λέοντα, πώς και δεν έγινε το ξένο, το αντίθετο. Θα μπορούσε να γίνει, γιατί μπορεί να μην τραγουδάει γενικά αγγλικά κομμάτια, αλλά μπορεί να τραγουδήσει. Απλά η λογική είναι ότι από τη στιγμή που είναι ελληνικό X Factor, είναι ok να λες μόνο ελληνικά, αλλά δεν είναι ok να λες μόνο ξένα. Ναι. Είναι το ελληνικό X Factor. Ναι. Οπότε. Οπότε αφού αυτό είναι το στοιχείο ότι και αυτό είναι ο δρόμος. Ναι, είμαστε Ελλάδα. Οπότε ναι. X Factor, οπότε είναι εντάξει. Για τον Ιαν ήταν μια υπέρβαση αυτό. Νομίζω ότι τα κατάφερε. Και σήμερα είναι η μεγάλη έκπληξη και η μεγάλη υπέρβαση. Α, έχουμε έκπληξη σήμερα. Σήμερα έχουμε Ιταλικά, ναι. Όπερα σήμερα. Όπερα, Και είναι μια στιγμή συγκλονιστική που πιστεύω θα αφήσει κόσμο άφωνους και συγκλονισμένους και συγκινημένους. Εγώ που το ήξερα, που το ξέρω, κάθε φορά το βλέπω, σηκώνεται η τρίχα μου και συγκινούμε. Σήμερα είναι και διάφοροι guest μαζί με τα παιδιά και στο συγκεκριμένο θα είναι guest με τον Ιαν, μια πολύ γνωστή σοπράνο και θα μας συγκινήσει. Α, έχουμε τέτοια. Έχουμε τέτοια. Βέβαια, που βλέπετε τώρα το βιντεάκι, θα το έχετε δει το επεισόδιο, εμείς όμως είμαστε λίγο πριν, οπότε έχουμε αγωνία πολύ. Θα μας γράψετε τα σχολιάκια σας μετά, κάτω από το βίντεο όταν το βλέπετε. Άρα έχουμε εκπλήξεις, ε. Ναι, σήμερα ο Ιταλικός έχει εκπλήξεις, έχει πολλούς guest και θα είναι σαν πάρτι καλλιτεχνικό. Τέλεια, τέλεια. Ο Λέοντας μας ετοιμάζει κάτι. Και ο Λέοντας έχει μαζί του ένα guest στο ένα κομμάτι του. Και ετοιμάζει και ένα ζεμπέκικο και γενικά έτσι αλλάζει και αυτός λίγο δρόμο. Βέβαια τον έχουμε συνηθίσει και τον έχουμε αγαπήσει στα πιο pop. Ναι. Και το λαϊκό είναι κάτι στο οποίο έτσι δοκιμάζεται και εξελίσσεται. Άρα σήμερα ο καθένας έχει τα δυνατά του χαρτιά. Ναι, τα δυνατά του και τις εκπλήξεις. Τις εκπλήξεις του, ναι. Γιατί είμαστε μία μέρα πριν τον τελικό. Σήμερα θα κρυθούν πολλά. Πολλά και θα δούμε ποιοι θα πάνε στο τελικό. Ελπίζω να πάει η ομάδα έτσι όπως είναι. Η ομάδα, ναι. Τέλεια, τέλεια. Σαρίνα, πώς και αποφάσισε να μπει στην διαδικασία σε ένα talent show, σε ένα μουσικό talent show και στο ρόλο αυτό το είδες σαν πρόκληση, σαν κάτι το οποίο θα μπορούσε να μεταδώσεις και εμπειρίες σου και τη γνώση σου. Ναι, είναι κάτι που έχω εν μέρη ξανακάνει στην Κύπρο. Ήμουνα σε ένα show και ήμουνα coach του ηθοποιού με τον οποίο ήμασταν ζευγάρι σαν Just the Two of Us. Ναι. Και ετοιμάζαμε κάθε εβδομάδα ντουέτα, έκανα εγώ την καθοδήγηση και έκανα και το staging, τις ιδέες, το concept και τη σκηνοθεσία και ήμασταν ουσιαστικά από την αρχή μέχρι το τέλος με τη βαθμολογία 30, δεν πέσαμε ποτέ από αυτό και δυναμικά σχόλια, δηλαδή δεν ήταν διαγωνισμός για μας, ήταν και πολύ σαν show. Και αφήσαμε έτσι πολύ, μας λέγανε ότι γράψαμε ιστορίες στην κυπριακή τηλεόραση, εντάξει, χαίρομαι που το ακούω. Και ήταν κάπως έτσι. Μετά έκανα staging στο επόμενο show στην Κύπρο με νέους τραγουδιστές. Έχω διδάξει θέατρο σε λύκεια στην Κύπρο. Γενικά νομίζω ήταν κάτι που συνδύαζε τα πάντα. Δηλαδή, εγώ το αντιμετώπισα πιο πολύ συνολικά. Δεν επικεντρωθήκα μόνο στο να κάνω ασκήσεις φωνητικής. Και εγώ έκανα διδασκαλία τραγουδιού και το αντιμετώπιζα σαν μονόλογο το κάθε τραγούδι. Και ουσιαστικά ψάχνουμε να βρούμε το συνέστημα, να κάνουμε τις εικόνες και να γίνουν προσωπικές εικόνες. Δηλαδή, πίσω από κάθε λέξη και κάθε στιγμή, κάθε εικόνα, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής που το ερμηνεύει να βάλει τη δικιά του κατάσταση για να βγει το συνέστημα. Γιατί κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει για μένα ο έρωτας, κάτι άλλο για σένα. Δηλαδή, οπότε να βάλουμε μια συγκεκριμένη, να γίνουμε συγκεκριμένοι. Ακριβώς. Ο καθένας όπως το βλέπει και όπως εκφράζει τον καθένα. Ναι, ακριβώς. Και να είμαστε συγκεκριμένοι. Αυτό στην Αμερική που έκανα σεμινάρια στο Los Angeles το λέγανε personalization. Δηλαδή να πάρεις μια κατάσταση και να την φέρεις στα μέτρα σου. Δηλαδή μπορεί ένα τραγούδι, το βασικό του συνέστημα να είναι
η απώλεια. Και το τραγούδι μιλάει για την ερωτική απώλεια. Εσύ όμως εκείνη τη στιγμή μπορεί να είσαι στα ερωτικά σου πάρα πολύ ευτυχισμένος, να μην μπορείς να ζήσεις αυτό το πράγμα. Οπότε πρέπει να βάλεις κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή μπορεί να είναι απώλεια ενός συγγενή που να σε έχει πληγώσει και να σου ξυπνάει αυτό το συνέστημα. Οπότε πας αυτή την κατάσταση πίσω από το κείμενο. Κάπως έτσι το φαίνεσαι προς τα μέτρα σου. Είναι διάφορες ασκήσεις θεατρικές που σε βοηθάνε να το φέρεις αυτό στην επιφάνεια και γενικά δουλέψαμε πάρα πολύ στην ερμηνεία γιατί όπως έλεγα είναι προτιμότερο να έχεις ψυχή και να συγκινήσεις και να συμβιώσεις τον άλλον από το να είσαι τέλειος φωνητικά και να μην νιώσει το κοινό τίποτα. Ακριβώς. Να πούμε και για τους φίλους μας που μας βλέπουν, η Σαλίνα είναι από τους μουσικούς που έχει μεγάλη εμπειρία και πολύ καλές σπουδές και πολύ συγκεκριμένες σπουδές πάνω στη μουσική, αλλά και στο θέατρο, νομίζω. Ναι, στο θέατρο. Σαν ηθοποιός ξεκίνησα, μετά έκανα σεμινάρια υποκριτικής κινηματογράφου. Έχω σπουδάσει θεατρολογία, που ουσιαστικά είναι διδασκαλία θεάτρου και ιστορία θεάτρου. Και έχω κάνει από μικρή μουσική πιάνο, τραγούδι φυσικά. Και χορό μπαλέτο έχω κάνει. Γενικά καλλιτεχνικά το νομίζω το έχω πιάσει από παντού. Είσαι μέσα πραγματικά. Και όχι μόνο αυτό, έχεις κάνει και πολύ σημαντικές συνεργασίες. Ναι, διαβάζω το βιογραφικό σου και έχεις πραγματικά Δημήτρη Κοριαλάς, από την Ευρυδίκη, Κότσιρας, νομίζω. Ναι, Αδόνης Μιτζέλος, ο Στέφανος Κορκολής, ο Χρήστος Τάντης, ο Γιώργος Καραδήμος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, κάποιον θα ξεχάσω κάθε φορά που κάνω. Ναι. Πραγματικά έχεις κάνει ιδιαίτερες και προσεγμένες πολύ και δουλειές στον χώρο της ροκ, να το πούμε και αυτό. Που είναι ένας χώρος δύσκολος. Είναι ένας χώρος δύσκολος, αλλά όποιος τον αγαπάει, το πολεμάει. Δύσκολος από την άποψη του ότι δεν απευθύνεται σε όλους. Ναι. Είναι περισσότερο πιο δύσκολο να... Ναι. Και είναι περισσότερο και περισσότερο και οι χώροι που συζητώντας και με νέες μπάντες έχουν ένα θεματάκι πραγματικά ότι για ποιο λόγο οι χώροι που φιλοξενούν ροκ μπάντες να μην είναι στο ίδιο επίπεδο ηχητικά, σε όλα τα επίπεδα. Αντάξια με αυτό που θέλουν. Είναι η Ελλάδα, δυστυχώς ή ευτυχώς για κάποιους. Και να πούμε δισκογραφικά, γιατί έχεις κάνει και δισκογραφία. Ναι, έχω κάνει δύο δίσκους. Ο ένας ήταν ο πρώτος μου δίσκος με το Πονάει Αγάπη, έτσι, το οποίο συστήθηκα στον κόσμο. Ο δεύτερος ακολούθησε ένα χρόνο μετά και ήταν αυτή η σύνδεξη με τον Γιάννη Κότσιρα, που ήταν και παραγωγός στο δίσκο και είχαμε κάνει δύο ντουέτα μαζί. Και μετά από αυτό έβγαζα πιο πολύ digital singles. Είχα κάνει και τις διάφορες συνεργασίες στα ντουέτα αυτά και έλεγα ότι κάποια στιγμή θα τα μαζέψω όλα αυτά να κυκλοφορήσει ένας δίσκος με τις συνεργασίες αυτές και κάποια καινούργια κομμάτια. Αλλά τελικά αποφάσισα να αφήσω πίσω λίγο όλο αυτό το κομμάτι και να αλλάξω λίγο κατεύθυνση. Και ετοιμάζω τώρα ένα δίσκο με ένα συνθέτη, ακουστικά, τον οποίο θαυμάζω. Είναι πάρα πολύ επιλεκτικός και είναι τιμή μου που με επιλέγει και είναι ένας συνθέτης που θεωρώ ότι ανοίγει λεωφόρους, όχι δρόμους, σε όποιον καλλιτέχνη έχει την τύχη να δουλέψει μαζί. Είναι. Και θέλω να το πω, έχω πραγματικά γίνει προληπτική. Θα αφήσω να μιλήσει η μουσική όταν έρθει η ώρα. Είναι πολλά χρόνια τους νέους καλλιτέχνες, συνθέτες, είναι από τους παλαιότερους. Είναι από τους παλαιότερους, αλλά... Με νεανικό μυαλό. Ναι, με ροκ μυαλό. Ξεκίνησε πολύ ροκ. Ναι. Στην πορεία, βέβαια, οι συνθετικές του δουλειές, γιατί ξεκίνησε ροκ ως μπάντα, έτσι. Οι συνθετικές του δουλειές στην πορεία αφήνανε σφραγίδα στα χρόνια και στους καλλιτέχνες αυτούς που τους έχει συνεργαστεί με Αλεξίου, με τον Ψάρτη, τότε. Ναι. Τώρα θα είναι έτσι, μια πολύ ιδιαίτερη δουλειά που μου ταιριάζει, έτσι, έχει μια θεατρικότητα. Θα τολμήσω τώρα, πάει το μυαλό μου, να τολμήσω να το πω. Αυτό που σκέφτομαι ή όχι. Σταμάτησε το ανάγκη. Όχι, όχι. Γιατί πήγε το μυαλό μου στην εποχή εκείνη. Αλλά δεν άρεσε πάντα. Ναι. Σωστά. Ναι. Να το αφήσουμε δηλαδή. Σας πες.
Θα το μάθουμε, φαντάζομαι. Ναι, σύντομα, γιατί ετοιμάζουμε σιγά σιγά το φούσκο. Σύντομα από την καινούργια σεζόν. Α, τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Ωραία, οπότε μένουμε σε αγωνία. Ναι, έχω αλλαγές. Φαντάζομαι, ναι, θα, είναι, θα πάει δυνατά, θα πάει καλά και εύχομαι να πάει καλά. Και πραγματικά σου εύχομαι και νικήτρια εδώ, δηλαδή η προετοιμασία σου να πιάσει αποτέλεσμα. Και επιτυχία σε οτιδήποτε κάνεις και στα μουσικά σου σχέδια και στα καλλιτεχνικά σου όλα, γιατί έχεις και θεατρικά κάνει και κάτι για ποιητικές συλλογές. Α, ναι, είχα εκδώσει την ποιητική μου συλλογή πριν 2 χρόνια, Ειδονές Οδύνες λέγεται, και ήταν έτσι ένα όνειρο ακόμα που πραγματοποιήθηκε. Συνεχίζω έτσι να γράφω και στίχους και ποιήματα και η ανάγκη για δημιουργία γενικά δεν σταματάει. Δεν σταματάει ποτέ, και παίρνει διάφορες μορφές. Αυτό είναι και ευχή και κατάρα, γιατί όταν είσαι καλός σε ένα πράγμα, όταν είσαι εκεί και στοχεύεις μόνο εκεί, όταν είσαι καλός σε διάφορα, λίγο χάνεις το στόχο, δηλαδή χάνεις ακριβώς το στόχο, αλλά δεν επενδύεις αποκλειστικά μόνο εκεί που είσαι καλός, γιατί δεν έχεις. Ναι. Χάνεις ίσως χρόνο, αλλά δεν είναι χαμένος χρόνος, είναι δημιουργικός. Όχι, οπότε... όχι. Η δημιουργία πάντα είναι ευτυχία, θα έλεγα εδώ. Και με αυτή την φράση θα ήθελα να χαιρετήσουμε όλους τους φίλους μας. Παρακολουθήστε την πορεία της Αλίνας, μας ετοιμάζει εκπλήξεις από ό,τι φαίνεται. Παρακολουθούμε ποιος θα είναι ο νικητής όλοι στο X Factor και ευχόμαστε σε όλους τα καλύτερα και σε εσάς και στη μουσική και στους καλλιτέχνες και σε όλους τους ανθρώπους, όλη την ομάδα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, αξιόλογοι συνεργάτες που είναι, πλαισιώνουν τα παιδιά και τους νέους καλλιτέχνες. Καλή επιτυχία και σε εσένα, να είσαι καλά. Και εσύ.